Δήμητρας Παθαρίδου από το Ελληνικό Γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας. Θέλουμε, ως Διεθνής Αμνηστία, εκφράζουμε και εμείς τη βαθιά μας ανησυχία για την εκτεταμένη και καταχρηστική κράτηση των παράτυπων μεταναστών, των άθλων και προσφύγων. Ενώ η κράτηση θα πρέπει να χρησιμοποιεί το έσχατο μέσο, έχουμε διαπιστώσει την παρατεταμένη κράτηση μόνο ως πρακτική και όχι ως έσχατο μέσο. Μέσα από τις δικές μας έρευνες έχουμε επίσης διαπιστώσει τις κακές συνθήκες κράτησης, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία, δεν έχουν πρόσβαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους, δεν έχουν πρόσβαση σε είδη προσωπικής υγιεινής, και είναι κάτι με το οποίο το έχουμε εκφράσει μέσα από τις διεθνείς εκθέσεις μας. Επίσης έχουμε διαπιστώσει και την κράτηση ανηλίκων. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία εκστρατεία η οποία είναι πανευρωπαϊκή και ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας και τον κόσμο μας για τις, μαζί με τις αποθήσεις μεταναστών και προσφύγων, αλλά συμπεριλαμβάνουμε μέσα και, και την παρατεταμένη κράτηση και καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτήν την εκστρατεία και στην οποία θα παραδώσουμε τις υπογραφές στο Δένδια, οι οποίες έχουν συλλεχθεί ξαναλόγω πανευρωπαϊκά μέσα στις αρχές του 2014. Ευχαριστούμε πολύ.